Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Πρόταση μομφή στον Παύλο Πολάκη από τη Νέα Δημοκρατία μετά το Πάσχα και σύγκρουση Τσίπρα Μητσοτάκη στη Βουλή προκάλεσε η επίθεση του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας στον υποψήφιο Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιο Κυμπουρόπουλο με αφορμή ανάρτησή του για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε την πρόταση μομφή στη Βουλή, επιτιθέμενος στον κύριο Πολάκη και την κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε καλύπτοντας τον υπουργό του, που χαρακτήρισε αψή, ενώ ενημέρωσε ότι θα μετατρέψει σε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση την πρόταση μομφής. Ο Παύλος Πολάκης δέχθηκε πειρά και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που ζήτησαν να επανορθώσει, με τον Νίκο Φίλη να τονίζει ότι δεν υπηρετεί το ήθος του κόμματος. Με δήλωσή του στο Περιστήλιο, πάντως, ο υπουργός επέμεινε στη θέση του και μίλησε για πολιτική κριτική και στοχοποίηση. Του. Ρατσιστική συμπεριφορά κατήγγειλε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, προαναγγέλλοντας προσφυγή στη δικαιοσύνη. Αλυσιδωτές κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσε η επίθεση του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη στον υποψήφιο Ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπουρόπουλο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη άμεσα στη Βουλή και προανήγγειλε πρόταση μομφή σε βάρος του όταν ανοίξει και πάλι η Βουλή μετά το Πάσχα για την αήθη επίθεσή του με επίκεντρο τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Δεν ανεχόμαστε άλλο τη στάση του κύριου Πολάκη. Και αμέσως μετά το Πάσχα, με βάση το άρθρο 84 παράγραφος 2 του Συντάγματος και το άρθρο 142 του Κανονισμού της Βουλής, η Νέα Δημοκρατία καταθέτει πρόταση δυσπιστίας κατά του Υπουργού Αναπληρωτή Υγείας του κύριου Πολάκη. Και ελάτε εδώ να τον υπερασπιστείτε όλοι σας, όλοι σας, για να δούμε αν θέλουμε μια πραγματική Ελλάδα των πολλών ή μια Ελλάδα των πολλάκιδων. Λίγη ώρα μετά, στο Βήμα ανέβηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, παρέχοντας και πάλι κάλυψη στον υπουργό του, κατηγόρησε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας για προσπάθεια αλλαγής ατζέντας, ενώ έκανε ρελάν στην πρόταση μομφής, λέγοντας ότι θα τη μετατρέψει σε πρόταση εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης είναι προφανές ότι επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να αποφύγει τη συζήτηση για τα κρίσιμα και τα μεγάλα και επιθυμεί να βάλει στο επίκεντρο της κουβέντας το αν το ύφος του Παύλου του Πολάκη είναι καλό ή κακό, αν είναι ευγενής ή αγενής, καθώς κατάγεται και από τα σφακιά και γνωρίζει, φαίνεται, καθώς είναι κοντοχωριανή, το ύφος του αψί των σφακιανών και θέλει να συζητάμε γι' αυτό. Εμείς δεν θα σας κάνουμε τη χάρη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ενημερώστε τον κύριο Μητσοτάκη, τον αρχηγό σας, ότι οποτεδήποτε καταθέσει πρόταση δυσπιστίας εναντίον μέλους της κυβέρνησης σε αυτήν εδώ την αίθουσα, θα μετατρέψω τη συζήτηση σε ψήφο εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας είχε την ευκαιρία να απομακρύνει το χυδαίο και φαύλο Παύλο Πολάκη. Ανταυτού επέλεξε να τον καλύψει πλήρως. Πήγε στη Βουλή για να επιβεβαιώσει ότι ηγείται της κυβέρνησης των Πολάκηδων και όχι των Πολών. Ας ετοιμάζει από τώρα την απολογία του για τα ψέματα, τους φόρους, τις εθνικές υποχωρήσεις, την υπονόμευση των θεσμών και πάνω απ' όλα για τη ιδεότητα, το διχαστικό λόγο και την τοξικότητα με την οποία σημάδεψε τη δημόσια ζωή. Εκτός από την αντιπολίτευση, ο Παύλος Πολάκης δέχθηκε πειρά και από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Γιάννη Μπαλάφα να καλεί τον Πολάκη να πάρει πίσω τις δηλώσεις του και τον Στέλιο Κούλογλου να μιλά για ένα λάθος που βάζει τρικλοποδιές στην κυβέρνηση και μάλιστα εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας. Ο δε Νίκος Φίλης από τη Βουλή ζήτησε από τον Παύλο Πολάκη να επανορθώσει, κάνοντας λόγο για δηλώσεις που δεν ταιριάζουν στο ήθος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν εκπροσωπούμε, όσα είπε βεβαίως, το δημοκρατικό ήθος, το ήθος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν εκπροσωπεί επίσης, αλλά αδικεί, την προσπάθεια της κυβέρνησης να ενισχύσει τον αγώνα των οικογενειών τους και των ίδιων των ΑΜΕΑ για μια κατά το δυνατόν ισότιμη θέση στην κοινωνία μας. Δεν θα περίμενε ποτέ για σας κανένας, μετά τη δήλωση και του εισηγητή σας, του κυρίου Φίλη, από του Βήματος της Βουλής, ότι η συμπεριφορά του κυρίου Πολάκη δεν εκπροσωπεί το δημοκρατικό ήθος που πρέπει να υπηρετούμε σε αυτή την αίθουσα, να ταυτιστείτε απόλυτα με αυτόν τον άνθρωπο. Η δήλωση Πολάκη είναι απαράδεκτη, ανήθικη και καταδικαστέα. Όπως απαράδεκτη και ανήθικη είναι και η στάση του Πρωθυπουργού να τον καλύψει σε αντίθεση με αυτό που έπραξαν άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, όλη η συζήτηση περί προτάσεων δυσπιστίας και ψήφων εμπιστοσύνης είναι μόνο και μόνο για να βρουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία ένα ακόμη πεδίο ψεύτικης αντιπαράθεσης
να κρύψουν τις συγκλήσεις τους στα μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα. Από το περιστήλιο της Βουλής τώρα ο Παύλος Πολάκης, σε ύφος ασυνήθιστα ήρεμο, επιχείρησε να δώσει διευκρινήσεις βαφτίζοντας τα όσα έγραψε πολιτική κριτική. Αντιπαρέρχομαι την προσπάθεια συνειδητής στοχοποίησης από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά και διαστρέβλωσης των όσων έγραψα. Το ερώτημα το οποίο προκύπτει προς την Νέα Δημοκρατία και προς τον υποψήφιο ευρωβουλευτή κύριο Κυμπουρόπουλο είναι αν τα θετικά μέτρα, όπως είναι τα μόρια, τα επιδόματα, οι ειδικές διαδικασίες για την πρόσληψη και άλλες ανακουφιστικές διατάξεις, αν αυτά τα θεωρούν χάρες που θέλουν να τα καταργήσουν ή εάν είναι η ουσία της κοινωνικής πολιτικής η οποία υπηρετεί ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος και συμβάλλει στην άρση των διακρίσεων και τη δημιουργία της κοινωνίας των ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία. Για απαράδεκτη ρατσιστική συμπεριφορά του Παύλου Πολάκη κάνει λόγο με ανακοίνωσή της η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, προαναγγέλλοντας και προσφυγή στη δικαιοσύνη. Η ΕΣΑΜΕΑ θεωρεί ότι η απαράδεκτη δήλωση του Υπουργού Παύλου Πολάκη σχετικά με τα μέτρα προστασίας των ατόμων με αναπηρία που έχουν θεσπιστεί στη χώρα βρίθη ρατσιστική συμπεριφορά σε βάρος των ατόμων με αναπηρία και παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία. Η ΕΣΑΜΕΑ προσφεύγει άμεσα στη δικαιοσύνη για αυτό το θέμα. Η ανάρτηση του Στέλιου Κυμπουρόπουλου που προκάλεσε την επίθεση του Παύλου Πολάκη ανέφερε ότι δεν θέλει μόρια, επιδόματα και χάρες, αλλά διεκδικεί ίσες ευκαιρίες. Αν είναι έτσι, ας πήγαινες να προσληφθείς στο ΕΣΥ όπως οι άλλοι γιατροί και όχι ως άτομο με αναπηρία, σχολίασε ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κάνοντας λόγο για ντροπή και κρίμα. Στο διαδίκτυο ξέσπασε άλλος αντιδράσεων, με τον κύριο Πολάκη να υπερασπίζεται όσα έγραψε, απαντώντας σε όλο και αυστηρότερο ύφος για τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και λέγοντας ότι προσβάλλει τα άτομα με αναπηρία. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τα κόμματα που χαρακτήρισαν αθλειότητα το δηλητήριο Πολάκη. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος έκανε μια ανάρτηση στο Twitter όπου έγραψε «Δεν θέλεις ποτέ μόρια, επιδόματα, χάρες. Ίσες ευκαιρίες διεκδικώ. Διεκδικώ αυτό που δεν υπάρχει». Ο Παύλος Πολάκης άμεσα επιτέθηκε στον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ανεβάζοντας μάλιστα και το φεκ του διορισμού του στο ΕΣΥ. Αν διεκδικούσες ίσες ευκαιρίες, κύριε Κυμπουρόπουλε, να έβαζες χαρτιά για να προσληφθείς επιμελητής Β στο ΕΣΥ με κρίση από συμβούλιο, όπως οι άλλοι γιατροί, και όχι έτσι, όπως δικαιούσουν ως αμαία. Ντροπή και κρίμα να λες αυτά που λες. Η επίθεση του Παύλου Πολάκη στον υποψήφιο ευρωβουλευτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από χρήστες στο social media. Το ότι δεν έπρεπε καθόλου να κάνετε σχόλιο, αυτό το καταλαβαίνετε. Κύριε Πολάκη, τον ρώτησε ένας εξ αυτών για να λάβει νέα επιθετική απάντηση από τον Υπουργό. Προφανώς και δεν το καταλαβαίνω και δεν συμφωνώ μαζί σας. Πού είναι το ψέμα ή το άδικο του σχολιασμού μιας τέτοιας δήλωσης? Ο κύριος Κυμπουρόπουλος προσβάλλει τα αμαία, όχι εγώ. Εγώ το βλέπω σε μια άποψη. Μια άποψη ενός πολίτη. Ναι, μπορεί να κατέχει ένα υπουργικό αξίωμα, αλλά από εκεί και πέρα είναι άποψη ενός ανθρώπου, ενός πολίτη. Αυτό είναι μικρότητα να ανεβεί το ΦΕΚ. Να ακολούθησε μια νόμιμη διαδικασία που υπήρχε κρίση, αξιολόγηση και σε αυτή τη θέση που βρίσκομαι εγώ βρίσκομαι κάτω από μια διαδικασία υποκρίσης. Δεν είμαι ένας νόμιμος, δεν είμαι ένας μόνιμος επιμελητής. Για 5 χρόνια κρίνομαι για το αν η διαδικασία μπορεί να ανταποκριθεί. Νόμιζα ότι η αθλειότητα έχει όρια. Έκανα λάθος. Ντροπή, κύριε Τσίπρα, που κρατάτε τον Φαύλο Πολάκη στην κυβέρνησή σας. Δεν περιμένουμε να αποπέμψει ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Πολάκη. Το ξέρουμε ότι τον εκφράζει απόλυτα. Όμως τόσο δηλητήριο για έναν νέο άνθρωπο μόνο από φασίστες. Κάθε φορά που βλέπουμε κάποια δήλωση του κύριου Πολάκη, νομίζουμε ότι έχουμε πιάσει πάτο. Δυστυχώς, το βαρέλι για το ΣΥΡΙΖΑ με τον Πολάκη, αναπληρωτή Υπουργό Υγείας. Δεν έχει πάτο. Έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ. Μεγαλύτερος βάρβαρος, ανάγωγος και ανέστητος υπουργός δεν πρέπει να έχει υπάρξει σε κυβέρνηση δυτικής χώρας. Μια εθνική ντροπή. Σε όλους όσοι του ασκούσαν κριτική στο διαδίκτυο για όσα έγραψε, ο Παύλος Πολάκης απαντούσε και δικαιολογούσε τη στάση του υπερασπιζόμενος στην επίθεση που εξαπέλυσε στον Στέλιο Κυμπουρόπουλο, χωρίς ίχνος μεταμέλειας. Καλωσορίζω τους καλούς συναδέλφους, τον Γιάννη Τρίρη και τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, στο στούντιο του Blue Sky. Αυτό το τελευταίο πλάνο της εικόνας του Στέλιου Κυμπουρόπουλου, νομίζω ότι και ταυτόχρονα η
η εικόνα του Πολάκη επιτιθέμενου, του κυρίου Πολάκη επιτιθέμενου σε αυτόν τον άνθρωπο, νομίζω ότι δίνει τη διάσταση του προβλήματος το οποίο καλείται να διαχειριστεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, Γιάννη Τρίρη. Γιατί τελευταία ο κύριος Πολάκης είναι αρνητικός πρωταγωνιστής πολλών επεισοδίων που όπως λέγεται ταυτοποιούν με ένα ιδιαίτερο ήθος και αισθητική την κυβερνώσα παράταξη. Σήμερα νομίζω, από χθες μάλλον, ότι ξεπεράστηκαν όλα τα επιτρεπόμενα όρια. Έχω την εντύπωση, όπως εκτιμώ και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού και του κόσμου που έγινε κοινωνός αυτής της απίστευτης ιστορίας, ότι ο κύριος Πολάκης επιβεβαιώνει ότι απέχει, αν μη τι άλλο, πάρα πολύ από αυτό που λέμε από την αστική ευγένεια. Εγώ δεν μπορώ να σταθώ στην ουσία της υπόθεσης ποιος έχει και ποιος δεν έχει δίκιο, αν και αυτό είναι και αυταπόδεικτο, αλλά θέλω να το παρακάμψω και να πω το εξής. Ποτέ δεν επιτίθεσε σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταφέρει, παρά τις αντίξωες συνθήκες που αντιμετώπισε από την ημέρα της γέννησής του μέχρι σήμερα, έχει καταφέρει τα μέγιστα, έχει δείξει δύναμη ψυχής, έχει δείξει τη δύναμη του αγώνα και τη δύναμη της θέλησης του. Έτσι, ακόμη και η ανάρτησή του να ενόχλησε τον κύριο Πολάκη, που εγώ δεν είδα να έχει κάτι ενοχλητικό. Για τις ευκαιρίες μίλησε. Μια κλισέ φράση θα έλεγα. Όλοι μιλάμε για τις ευκαιρίες. Ειδικά για τα άτομα με αναπηρία. Ακριβώς. Λέω, δεν είπε και τίποτα ο άνθρωπος φοβερό. Δεν δικαιολογεί αυτή την αντίδραση η οποία χαρακτηρίζεται καθαρά, έτσι, αυτό είναι το λυπηρό, καθαρά από πολιτικά, μικροκομματικά, μικροπολιτικά κίνητρα. Εγώ θέλω να παρατηρήσω κάτι, επειδή μίλησες για αστική ευγένεια, προφανώς και απουσιάζει αστική ευγένεια, το έχουμε πολλαπλώς και ποικιλοτρόπως διαπιστώσει. Όμως από την άλλη, περιμένεις από την αριστερά που διατρανώνει την απόλυτη ταύτισή της με τον ανθρωπισμό, τον δικαιωματισμό, οτιδήποτε έχει να κάνει με ανθρώπους, με ειδικές δεξιότητες, ή εγώ θα έλεγα άλλες επιλογές, άλλες κατευθύνσεις. Θα περίμενες, και ειδικά από έναν άνθρωπο που έχει δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη, να έχει τουλάχιστον διαφορετικές ευαισθησίες. Και επίσης απαιτείς από έναν υπουργό, ο οποίος είναι σε αυτό το πόστο και γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει τις διαδικασίες, αυτές οι διαδικασίες που αφορούν στους ανθρώπους με αναπηρία, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες και δεν είναι χαριστικές αποδόσεις. Οι άνθρωποι αυτοί περνούν από επιτροπές. Εξετάζονται βασανιστικά για να τους αποδοθούν, εν πάση περιπτώσει, οι όποιοι βαθμοί ή όποια βοήθεια. Θα ήθελα να διαφωνήσω στην αρχή της τοποθέτησής σου. Τι πάει να πει η αριστερά είναι κοινωνικά ευαίσθητη? Έτσι δηλώνει. Όχι, με συγχωρείς. Όχι, δεν το δηλώνει κανείς, δεν το αποδέχομαι. Εγώ θα αντιδρώ πάντα σε αυτό, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι με κοινωνικές ευαισθησίες και άνθρωποι που έχουν ως σημαία τους την κοινωνική αναλγησία. Αυτοί δεν χαρακτηρίζονται πολιτικά. Αυτό χαρακτηρίζονται. Ακριβώς. Όχι, είναι θέμα. Δεν είναι θέμα πολιτικής. Ενδεχομένως. Καπηλεύεται. Δεν είναι θέμα πολιτικής τοποθέτησης. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος του αρέσει η δεξιά πολιτική, εννοώντας την οικονομία, ο καπιταλισμός, κάτι παρόμοιο, η οικονομία της αγοράς, είναι ανάλγητος. Μην το βλέπουμε έτσι, μην το θέτουμε, δηλαδή το λέω... Πάντως γιατί... έτσι έχει τεθεί σε μια γενικότητα. Ναι, εμένα δεν μου ακούγεται έβηχα στα δικά μου αυτιά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πράγματι έχουν κοινωνικές ευαισθησίες και το αποδεικνύουν και με τα λεγόμενά τους και με τις πράξεις τους, και άνθρωποι που όπως και αν τοποθούνται πολιτικά δεν τις έχουν. Αυτό είναι πάρα πολύ κατανοητό. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, ευτυχώς και υπάρχει δια του συντάγματος η ιδιαίτερη, σε εισαγωγικά το βάζω, μεταχείριση των ανθρώπων με ιδιαίτερες ανάγκες, με ειδικές ανάγκες, αλίμονο. Αυτή είναι η πρόνοια της πολιτείας. Ακριβώς, δεν είχαν κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Μόνο αυτοί. Και ευτυχώς που το έχουμε σαν χώρα. Και δυστυχώς. Και πρέπει να είμαστε και περήφανοι που το έχουμε. Και το έχουμε περικόψει και δυστυχώς πάρα πολύ στα χρόνια της μνημονιακής κρίσης. Και η συζήτηση σήμερα, η πολιτική που θα έπρεπε να γίνεται, δεν είναι τύπο Πολάκης για τον Κυμπουρόπουλο. Είναι πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε
Τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις. Το νομοθετικό μας πλαίσιο και τις δομές και πώς θα μπορέσουμε εμείς ως πολίτες που τώρα κακίζουμε τη συμπεριφορά αυτή, αλλά αύριο με το αυτοκίνητό μας θα κλείσουμε τη ράμπα των ΑΜΕΑ για να παρκάρουμε και να αγοράσουμε από το περίπτερο σοκολάτα ή από το σούπερ μάρκετ να πάμε το παιδάκι μας ή το εγγόνι μας βόλτα, να βλέπουμε και τις δικές μας ευθύνες. Και μια άλλη αντίληψη έτσι, για και το τι όλα, όλα αυτά τώρα αναγάγαμε σε μείζον πολιτικό ζήτημα μια αρνητικότατη συμπεριφορά ενός πολιτικού προσώπου και μάλιστα υπουργού. Δεν μπορείς να το αφήσεις. Όχι, δεν το αφήνεις. Δεν το αφήνεις. Δεν το αφήνεις, αλλά πρέπει να το πας και ένα βήμα παραπάνω. Για να μην αφήσεις. Ότι είναι κατακριτέα συμπεριφορά του κύριου Πολάκη και του είναι κύριου Τσίπρα. Αυταπόδεικτη. Ερώτηση. Η κάλυψη που του παρέχει η πολιτική, ο κύριος Τσίπρας προσωπικά και τα μέλη της κυβέρνησης, όχι όλη η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είδαμε ότι ο κύριος Φίλης τον άδειασε σήμερα, λέγοντας ότι δεν εκφράζει το ήθος της αριστεράς. Αυτό ακριβώς είπα. Λοιπόν, αν κατανόησες την τοποθέτησή μου, αυτό είναι. Να μείνουμε στο πολιτικό ζήτημα, γιατί θα γίνει μια πρόταση. Μετέτρεψε ο κύριος Τσίπρας την πρόταση μομφής κατά του κυρίου Πολάκη που υπέβαλε η αξιωματική αντιπολίτευση σε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Αυτό τώρα τι είναι, ένας τακτικός ελιγμός για να συσπυρώσει την αποσυσπυρωμένη βάση του ο κύριος Τσίπρας? Προφανώς. Έχουμε μια πολιτική μάχη. Βρισκόμαστε 33 μέρες πριν από τις εκλογές. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, όλες οι πολιτικές δυνάμεις και η αξιωματική αντιπολίτευση επί της ουσίας εκμεταλλεύεται μια τέτοια ιστορία, δημιουργεί πρόβλημα βεβαίως και λογικότατο είναι, θα την εκμεταλλευτεί, θα κακίσει μια κακή πράξη, έτσι, αλλά δεν μένεις εκεί, δεν καταθέτεις κατά τη δική μου άποψη απλά μια πρόταση μομφής, εξηγείς το πρόγραμμά σου, το προχωράς πιο παρακάτω, δεν το αφήνεις στεγνά. Να το δούμε. Εγώ περιμένω. Έχουμε ακόμη 30 μέρες. Να σου δώσω το ρεπορτάζ. Προφανώς το ξέρει και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Το έχει προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία, απαντώντας την μετατροπή αυτή που έκανε η κυβέρνηση. Τώρα, Δημήτρη, εγώ θα μείνω σε αυτό που αντέδρασε ο Γιάννης Τρίρης, στο πώς κάποιοι φιλοτεχνούσαν τόσα χρόνια ένα προφίλ ανθρωπισμού, δικαιωματισμού ή καπηλεύονταν, όπως είπε, κακώς ενδεχομένως, γιατί δεν μπορεί να ταυτοποιείται με ιδεολογία ο ανθρωπισμός. Ακριβώς. Έτσι. Αλλά μονοπόλιο ανθρωπισμού. Μονοπόλησαν επί μακρόν. Όπως δεν υπάρχει μονοπόλιο πατριωτισμού. Ακριβώς. Επίσης πολύ σωστό. Ειδικά για αυτούς που έκαναν τέτοια. Εκεί η συμφωνία, δεν μπορεί να είναι πατριώτη. Όχι, και για αυτούς που την κατακρίνουν, Δημήτρη μου. Θα διαφωνήσουμε. Πέραν του τι κάνει η κυβέρνηση, να μείνουμε λίγο στο θέμα, μην πάμε στον πατριωτισμό τώρα. Πέραν του τι κάνει η κυβέρνηση, θα μας πεις πώς κρίνεις την απόφαση του Πρωθυπουργού να πετάξει το γάντι στον κύριο Μητσοτάκη. Υπάρχει, βρε αδερφέ, και μια γραμματεία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγώ δεν την είδα, δεν την άκουσα να παρεμβαίνει. Να θυμίσουμε ότι έχουν όπως υπάρξει. Όπως δεν παρενέβη και στο θέμα του πρεσβευτή της Βενεζουέλας, όπως ακριβώς δεν έχει παρέμβει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, παρεμβαίνει. Όταν πρόκειται να θυγεί κάποιος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο υπόκειται σε κριτική για λάθη ή παραλήψεις, ή όταν, ξέρω εγώ, κάποια άλλη ειδική κατηγορία ανθρώπων βρίσκεται μπλεγμένη σε κάποια άλλα θέματα. Λοιπόν, για να εξηγούμαστε, το γελαστό παιδί της αριστεράς, αυτό το Golden Boy της αριστεράς, το οποίο γελάει, είναι επικοινωνιακό κτλ., από σήμερα είναι γυμνός. Μιλάω για τον Αλέξη Τσίπρα. Όσο στηρίζει τη χρυσαυγίτικης νοοτροπίας φασιστική επίθεση, γιατί οι φασίστες και οι ναζί έκαναν επιθέσεις στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι φασίστες και οι ναζί. Όσο επιτρέπει σε αυτόν τον χιδαίο αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, χιδαίο πολιτικά, να επιτίθεται σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει έναν τεράστιο αγώνα ζωής, και αυτό το καταλαβαίνουν, αυτό που λέω, οι οικογένειες οι οποίες έχουν τέτοιου είδους άτομα που έχουν δώσει το δικό τους αγώνα, και οι οικογένειες και αυτά τα άτομα, όσο τον έχει δίπλα του και τον κανακεύει, για πολλωστή μάλιστα φορά, ουσιαστικά είναι σαν να τον επιβραβεύει. Λοιπόν, κομμένα τα περιηθικού πλεονεκτήματος, κομμένα τα γελαστά παιδιά της αριστεράς και τα καλά παιδιά και τα παλικάρια τα οποία δίνουν τον αγώνα για πλέργια δημοκρατία υπέρ των συνανθρώπων μας. Τσίπρας Πολάκης, μετά την απλόχερη κάλυψη που σήμερα παρήχε ο Αλέξης Τσίπρας στον Παύλο Πολάκη, ίσον ένα και το αυτό. Μάλιστα. Να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Επρόκειτο για μια χυδαία επίθεση, χυδαία, και επαναλαμβάνω, κάθε οικογένεια που έχει τέτοιο άτομο στο σπίτι της με νιώθει και με καταλαβαίνει.
Και έχω μια ιδιαίτερη φόρτιση γιατί υπάρχουν προσωπικά βιώματα και παραδείγματα σε αυτά τα πράγματα. Πρόκειται για μια ντροπή της δημοκρατίας, για έναν εξευτελισμό της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και της αριστεράς συνολικά. Ευτυχώς που υπήρξαν κάποιοι νοήμονες άνθρωποι μέσα σε αυτή την κυβέρνηση, σε αυτό το κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κύριος Φίλης ή ο κύριος Πελεγρίνης, οι οποίοι αποστασιοποιήθηκαν. Όμως σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια τεράστια ντροπή στην πλάτη του. Ντροπή του Πρωθυπουργού με αυτή τη στήριξη που έδωσε. Λοιπόν, πρόκειται για ντροπή για τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να προχωρήσουμε. Επενούμε τώρα χρυσαυγίτικες συμπεριφορές, ναζιστικές συμπεριφορές. Λοιπόν, να τους πετάξουμε και από τον Κεάδα τότε, όπως έκαναν οι Ναζί. Να τους βάλουμε και σε κανένα κλίμανο τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι ντροπή του. Είναι ντροπή του Πρωθυπουργού. Και στεναχωρήθηκα και ολοκληρώνω. Στεναχωρήθηκα από ο κύριος Κυμπουρόπουλος. Πραγματικά ένας άνθρωπος, ένας αγωνιστής της ζωής, στεναχωρήθηκε με τη σειρά του. Έκανε ανάρτηση. Δεν το περίμενε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό αυτό. Είναι ντροπιαστικό για το θεσμό του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, θέλω τον Πρωθυπουργό, επειδή είναι Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, να το ξανασκεφτεί και να ανασκευάσει, να αποπέμψει τον κύριο Πολάκη. Είναι ντροπή αυτό που συνέβη. Μα εδώ μετέτρεψε σε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης την πρόταση Μομφής κατά τον κύριο Πολάκη. Οπότε αυτό είναι δρόμος χωρίς επιστροφή. Ντροπή τους. Πάμε να προχωρήσουμε. Σκληρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ. Τον κατηγόρησε ως τον μόνο υποψήφιο Πρωθυπουργό που δεν υπόσχεται αλλά απειλεί την ελληνική κοινωνία. Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι πολίτες θα στηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ με βάση τα κυβερνητικά πεπραγμένα. Παράλληλα, κάλεσε σε τηλεοπτικό debate εφόλης της ύλης τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίον κατηγόρησε για κρυφό πρόγραμμα. Από την παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο μάλιστα κάλεσε σε τηλεοπτικό debate εφόλης της ύλης. Επειδή κάθε φορά που βγαίνει ο κ. Μητσοτάκης σε μια τηλεοπτική συνέντευξη, ίσως επειδή δεν έχει φροντίσει και για τα μηχανάκια που μετράνε την τηλεθέαση, έρχεται δεύτερος και καταϊδρωμένος, δεν ξέρω τι θα κάνει σήμερα, εγώ έχω να του προτείνω έναν τρόπο να αποκτήσει επιτέλους κι αυτός μια τηλεθέαση όπως αξίζει σε έναν αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να έρθει στο στούντιο όταν θα είμαι κι εγώ εκεί. Να έρθει για να αντιπαρατεθούμε. Να αντιπαρατεθούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Χωρίς σημειώσεις, χωρίς υποβολής, χωρίς οτοκιού. Να αντιπαρατεθούμε σε όλους τους τομείς, για την οικονομία, για την Ευρώπη, για τα εθνικά θέματα. Να ανταλλάξουμε απόψεις, επιχειρήματα. Η αντιπαράθεση στον τόπο δεν μπορεί να γίνεται με συνθήματα, αλλά με επιχειρήματα. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην κρυφτεί. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε στο πρόγραμμα συνολικά της Νέας Δημοκρατίας σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Δεν τους αφήνει η χαρά να κρύψουν τις θέσεις τους κάποιες φορές. Τους ξεφεύγουν. Τους ξεφεύγουν παντού αυτά που έχουν στο μυαλό τους, αυτά που έχουν στα σχέδιά τους και στο πρόγραμμά τους, αλλά βεβαίως δεν συμφέρει προεκλογικά να τα διατυμπανίζουν. Πήγε λοιπόν προχθές ο κύριος Μητσοτάκης στην Κύπρο. Εκεί μίλησε σε μία εκδήλωση και του ξέφυγε ότι έχει σχέδιο να καταργήσει το δώρο των Χριστουγέννων μετά τον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Όπως όμως του ξέφυγε αυτό για το δώρο των Χριστουγέννων, παλαιότερα του είχε ξεφύγει και το ασφαλιστικό τύπου Πινοσέτ. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη που προηγήθηκε λέγοντας ότι αντί να υπόσχεται απειλή. Άραγε, ο κύριος Μητσοτάκης όταν αναφέρεται στο πρόγραμμά του είναι αυτά στα οποία αναφέρεται υποσχέσεις ή απειλές. Έχω την αίσθηση ότι είναι ο πρώτος υποψήφιος πρωθυπουργός ο οποίος όταν μιλάει προγραμματικά απειλεί τον ελληνικό λαό, απειλεί την ελληνική κοινωνία, δεν υπόσχεται, απειλεί. Τον άκουσα σήμερα λίγο πριν φύγω από το γραφείο μου για να έρθω εδώ σε αυτή τη συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό του Α, έχοντας ένα σωρό σημειώσεις μπροστά του, μην του ξεφύγει τίποτα, να λέει ότι εγώ προσωπικά και όλοι μας είμαστε εκνευρισμένοι, λέει, έχουμε νεύρα, γιατί φεύγουμε. Εδώ και 3,5 χρόνια φεύγουμε κατά τον κύριο Μητσοτάκη. Τόσα νεύρα πια μας έχουν ξεχυλήσει. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε για διασπορά ψευδών ειδήσεων την αξιωματική αντιπολίτευση. Και όσο περισσότερο οι αντίπαλοί μας γεμίζουν
τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τους και τις τηλεοράσεις και τις ραδιοφωνικές τους συχνότητες με ψέματα, απειλές και συκοφαντίες, άλλο τόσο οι δημοκρατικοί πολίτες θα γεμίζουν στάδια, γήπεδα και πλατείες σε όλη τη χώρα για να εκφράσουν τη στήριξή τους σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Αυτή δεν είναι ομάδα, ρε παιδιά. Αυτή είναι η Dream Team. Ο Αλέξης Τσίπρας, μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, παρουσίασε τους 42 υποψήφιους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την Ευρωβουλή. Το διακύβευμα των ευρωεκλογών έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του, επισημένοντας πως από την κάλπη του Μαΐου θα βγουν πολιτικά μηνύματα με μεγάλο χαμένο τον ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτήρισε αισχρά fake news του Μεγάρου Μαξίμου ότι σκοπεύει να καταργήσει το δώρο των Χριστουγέννων ή επιδόματα, ενώ έστρεψε τα πειρά του στον Νίκο Παπά, ζητώντας απαντήσεις και για τις καταγγελίες του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον Αλφα απάντησε ξεκάθαρα στις κατηγορίες για πρόθεση να κόψει το δώρο των Χριστουγέννων ή επιδόματα, μιλώντας για fake news από την μονταζιέρα του υπογείου του Μαξίμου. Η κυβέρνηση επιδίδεται σε μια χυδαία προπαγάνδα fake news. Ποτέ δεν είπα ότι θα κόψω το δώρο των Χριστουγέννων για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Ποτέ. Εξηγήστε τι είπατε. Είπα ξεκάθαρα ότι είμαι απέναντι στην επιδοματική λογική. Να έχουμε νέους εξαρτημένους ανθρώπους από επιδόματα και χριστουγεννιάτικα δωράκια. Το χρησιμοποίησα, μίλησα στα αγγλικά και αναφερόμουν στο κοινωνικό μέρισμα. Ποτέ στο δώρο των Χριστουγεννών. Και είπα μάλιστα ότι τα επιδόματα έχουν την αξία τους. Δεν θα πω ποτέ όχι σε κάποιον ο οποίος έχει ανάγκη. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική μόνο επιδομάτων. Θα συνιστούσα στη μονταζιέρα η οποία λειτουργεί όχι στα υπόγεια, στα ισόγεια του Μαξίμου. Διότι ξέρετε, όταν κάποιος λέει ότι εγώ θα κάνω μια πολιτική λάσπη και fake news, αυτό δεν το κάνει ένας συνεργάτης. Είναι κεντρική γραμμή. Η ατζέντα της κυβέρνησης είναι βούρκο, σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, που ζήτησε απαντήσεις για τις καταγγελίες Μαρινάκη, με τον οποίο, όπως είπε, έχει ξεκάθαρα τυπικές σχέσεις. Ο ένας αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχει άλλος, εκλέχθηκε από 400.000 συμπολίτες μας. Έχω τυπικές σχέσεις με τον κύριο Μαρινάκη, όπως έχω με όλους τους επιχειρηματίες. Κάνει μια πολύ βαριά καταγγελία. Τι έρχεται και λέει, ότι ήρθε ο κύριος Παπάς εκ μέρους του κύριου Τσίπρα. Και του ζήτησε να δανείσουν στον κύριο Καλογρίτσα 20 εκατομμύρια και κάτι για να φτιάξουν ένα σιριζοκάναλο. Αυτά τα είπε ο κύριος Μαρινάκης. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι δεν έχουμε καμία αντίδραση από πλευράς κυβέρνησης, από πλευράς του κύριου Παπά? Μέχρι το 2016 ήταν προνομιακός συνομιλητής του κύριου Τσίπρα. Τι στράβωσε στην πορεία δεν το γνωρίζω. Αλλά τότε ήταν ή δεν ήταν ένα αρκέμπορας ο κύριος Μαρινάκης, όπως τον αποκαλεί τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ? Πίσω από κάθε σκάνδαλο σήμερα κρύβεται ένας παπάς. Όχι ερασοφόρος Παπάς, ο Νίκος Παπάς. Τον καλύπτει ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Παπά, ναι ή όχι? Για το βράδυ των εκλογών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέβλεψε ξεκάθαρη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποιος είναι ο μεγάλος ηττημένος των εκλογών θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος είναι ο μεγάλος νικητής των εκλογών θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν τολμά, διότι ξέρει ότι θα ηττηθεί. Ελπίζει λοιπόν να κερδίσει ακόμα λίγους μήνες στην εξουσία. Θα χάσει απλά σε δύο δόσεις. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε και σε ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες. Η κυβέρνηση θα σχηματιστεί την επόμενη μέρα. Άμα με ρωτάτε αν αυτή η κυβέρνηση συμπεριλαμβάνει το ΣΥΡΙΖΑ στην σημερινή του μορφή, ναι. Σας λέω κατηγορηματικά πως όχι. Mm-hmm. Ο κύριος Τσίπρας, όσο εξακολουθεί τουλάχιστον να είναι πρόεδρος του και αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω και τι μπορεί να γίνει μετά τις εκλογές, αλλά αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτόν τον κύριο Τσίπρα δεν μπορεί να αποτελεί μέρος καμίας πλατιάς πολιτικής συμμαχίας συμπόρευσης για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο. Μεγάλο προβάδισμα 9 μονάδων στις ευρωεκλογές και 9,5 στις εθνικές εκλογές καταγράφει Νέα Δημοκρατία εναντί του ΣΥΡΙΖΑ σε νέα δημοσκόπηση. Μάχη γίνεται για την τρίτη θέση μεταξύ Κινήματος Αλλαγής και Χρυσής Αυγής που συγκεντρώνουν το ίδιο ποσοστό για την Ευρωβουλή. Ενώ στις εθνικές εκλογές το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη προηγείται κατά μισή μονάδα. Η έρευνα δείχνει δυσαρέσκεια των πολιτών για την πορεία της χώρας, ενώ οι ερωτηθέντες λένε πως δεν θα επηρεαστεί η ψήφος τους από κυβερνητικές παροχές ή τις υποθέσεις διαφθοράς. Με μεγάλη διαφορά παραμένει σταθερά μπροστά η Νέα Δημοκρατία εναντί του ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της εταιρείας PALS που παρουσιάστηκε στον Sky. Έτσι, στην πρόθεση ψήφου των ευρωεκλογών με αναγωγή επί των εγκύρων, η διαφορά είναι 9 μονάδες υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, που συγκεντρώνει 31%, ο ΣΥΡΙΖΑ 22%, Κίνημα Αλλαγής 7,5%, όσο και η Χρυσή Αυγή, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,5%, Ένωση Κεντρών και Ελληνική Λύση 2,1%, Λαϊκή Ενότητα 1,5%,
1,5, ποτάμι και ανεξάρτητοι Έλληνες στο 1,3 και οι αναποφάσιστοι στο 12,5%. Στην πρόθεση ψήφου των εθνικών εκλογών τώρα, με αναγωγή, η διαφορά αποτυπώνεται στις 9,5 μονάδες. Με τη Νέα Δημοκρατία να λαμβάνει 32,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 23%, το Κίνημα Αλλαγής 8%, η Χρυσή Αυγή 7,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,5%, Ελληνική Λύση 2,4%, Ένωση Κεντρών 1,7%, 1,4% οι ανεξάρτητοι Έλληνες, Ποτάμι και Λαϊκή Ενότητα στο 1,3% και οι αναποφάσιστοι βρίσκονται στο 11,5%. Στην παράσταση νίκης για τις εθνικές εκλογές προηγείται η Νέα Δημοκρατία με 60%, με τον ΣΥΡΙΖΑ στο 22%. Το 36% θεωρεί καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Αλέξη Τσίπρα να συγκεντρώνει 26%, ενώ κανένας από τους δύο απαντά το 31%. Η συσπήρωση των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ φτάνει το 54%, ενώ της Νέας Δημοκρατίας το 83%. Στα γενικά ερωτήματα της ΠΑΛΣ, το 61% πιστεύει ότι τα πράγματα πηγαίνουν στη λάθος κατεύθυνση και το 30% απαντά στη σωστή. Το 64% δηλώνει ότι η ψήφος του δεν θα επηρεαστεί από στοχευμένες παροχές της κυβέρνησης, ενώ αντίθετη άποψη έχει το 23%. Το 53% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η ψήφος του δεν θα επηρεαστεί από τις υποθέσεις διαφθοράς. Αντίθετη άποψη έχει το 34%. Για την συμμετοχή τέλος στις ευρωεκλογές, το 82% δηλώνει βέβαιο πως θα προσέλθει στις κάλπες για να ψηφίσει. Πήραμε λοιπόν μια εικόνα από τη διάταξη μάχη στην οποία βρίσκονται οι μονομάχοι των επικείμενων εκλογών και το πολιτικό θερμόμετρο παραμένει στα ύψη και από ό,τι φαίνεται, Γιάννη Τρίρη, θα πάμε σε ευρωεκλογές, ενώ δεν υπάρχει καθόλου κλίμα γύρω από την κάλπη της Ευρωβουλής, με χαρακτηριστικά αναμέτρησης και σύγκρουσης εθνικών εκλογών. Σύνηθες στην Ελλάδα κάνουμε ευρωεκλογές χωρίς να έχουμε αναφερθεί ούτε καν, η μονομάχη δηλαδή, ούτε η μικρή ούτε η μεγάλη. Νομίζω να ακούμε κι εμείς ούτε όμως. Καν, και στην Ευρώπη έτσι είναι νομίζω πάντως. Ούτε καν, όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Συζητάνε και λίγο περισσότερο τα ευρωπαϊκά θέματα. Λίγο. Ναι, εμείς δεν τα συζητάμε καν κάτι καθόλου. Κάτι παραπάνω από εμάς. Δηλαδή, πραγματικά δεν τα συζητάμε εμείς καθόλου. Εμείς είμαστε η Ευρώπη εξάλλου. Να ρωτήσω κάτι, έχει μπει καθόλου στο τραπέζι εδώ στην Ελλάδα, για την Ευρώπη, το θέμα της Σέγγεν, έχει βρει το μεταναστευτικό, βλέπετε να υπάρχει κάτι τέτοιο, το τι γραμμή θέλουν να ακολουθήσουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά κόμματα, το Ευρωπαϊκό Κόμμα, ούτε οι σοσιαλιστές, τι προγραμματικές, τίποτα. Είναι ένα πρόκριμα, μια πρόβα τζενεράλε των εθνικών εκλογών, αυτό είναι όλο και όλο, πάμε με καθαρά. Να πούμε ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε στο Ζάπιο η εκκίνηση της προεκλογικής εκστρατείας του Μάνφρεντ Βέρμπερ σε συγκέντρωση και εκδήλωση που πραγματοποίησε η Νέα Δημοκρατία. Για πολλωστή φορά έρχεται ο Βέρμπερ στην Ελλάδα. Ναι. Έτσι ήταν και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας προμηνών. Ναι, λοιπόν, απλώς σας διακόπτω για να δίνουμε και το ρεπορτάζ. Okay. Τουλάχιστον έγινε εδώ μια ευρωπαϊκή μάζοξη. Ακούστηκαν και τρία πράγματα έτσι, για την Ευρώπη. Κατεξοχήν δεν ακούσαμε. Απόψε ακούσαμε πέντε πράγματα. Δεν ξέρω αν τα ακούσαμε, πώς τα ακούσαμε, με τι αυτιά τα ακούσαμε και με πόσο ενδιαφέρον τα ακούσαμε. Μας αρέσουν πολύ περισσότερο όλα τα άλλα. Και εντάξει, λογικό είναι, σε αυτή τη χώρα ζούμε, σε αυτή την επαρχία της Ευρώπης ζούμε, να το πω έτσι. Για να πάω και στο Δημήτρη, Γιάννη και Δημήτρη λοιπόν, το διακύβευμα με αυτών των εκλογών είναι ότι θα αποτελέσουν το πρόκριμα των επερχόμενων εθνικών και η κάθε παράταξη, ενώ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα επιχειρήσει να κεφαλαιοποιήσει το μήνυμα. Να τελειώσω και να μιλήσω ο Δημήτρης. Ακριβώς είναι αυτό. Εγώ θα μιλήσω και λίγο για τα μικρότερα πολιτικά κόμματα. Βλέπουμε και ότι αυτά έχουν συνθλιβεί ανάμεσα στο νέο δικοματισμό που υπάρχει. Βλέπουμε ακόμη τον κίνδυνο του για μια ακόμη φορά η Χρυσή Αυγή να είναι το τρίτο κόμμα σε δύναμη. Υπομονή, ψυχραιμία και καλά μυαλό περισσότερο στους πολιτικούς μας να αλλάξουν και λίγο την ατζέντα και να δώσουν νέα πράγματα. Λοιπόν, Δημήτρη. Νομίζω ότι έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία πρέπει να τα αναλύσουμε. Είμαστε μόλις 35 ημέρες πριν τις ευρωκάλπες. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται σε εξαιρετικά μειωμένη συσπήρωση. Να πω μάλιστα ότι είναι η ατζέντα εντελώς εναντίον αυτή τη στιγμή του Αλέξη Τσίπρα. Και όχι μόνο τώρα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια σειρά από αστοχίες πολιτικές.
Να θυμίσω ότι με συσπήρωση 48-49% το φθινόπωρο έλεγε ο Τσίπρας ότι ξεκινάμε τη μεγάλη αντεπίθεση με θετικά μέτρα, με Νοβάρτης, με το Μακεδονικό για να αυξήσουμε τη συσπήρωση. Και αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει πάρει όλους αυτούς τους μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συν 3% στη συσπήρωση. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον πάει να μας εκπλήξει πολύ αρνητικά. 35 ημέρες πριν με τόσο χαμηλή συσπήρωση. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για το ΣΥΡΙΖΑ. Και πολύ γρήγορα να πω και μια άλλη διαπίστωση για να τελειώσω. Παρακολουθώ ότι και τα μικρά κόμματα πιέζονται πάρα πολύ. Δεν βλέπω την ορμή που είχε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος να συνεχίζεται. Δεν βλέπω τον Βασίλη Λεβέντη σε πολύ καλά ποσοστά. Ο καλά για τον Πάνο τον Καμένο είναι εξαφανισμένος. Πλέον θα πάμε σε θερμοκρασίες Σιβηρίας. Βλέπω λοιπόν ότι όλο αυτό το σκηνικό μάλλον ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία, η οποία φαίνεται και να ορίζει την ατζέντα και να υποφελείται. Και θέλω να πιστεύω ως δημοκρατικός πολίτης ότι δεν θα δούμε στην τρίτη θέση τη Χρυσή Αυγή, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι ευχαιόλογο. Θα συμφωνήσω με τον Γιάννη. Λοιπόν, αλλά ο λαός αποφασίζει, δεν αποφασίζουμε εμείς. Πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι, που ήσασταν μαζί μου απόψε. Περνούμε τα σύνορα, κυρίες και κύριοι, με το φόβο νέας τρομοκρατικής ενέργειας ζει η Σρι Λάνκα. Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, με ανακοίνωσή της, ανέλαβε την ευθύνη για τις συντονισμένες βομβιστικές επιθέσεις που σκόρπισαν το θάνατο σε 321 ανθρώπους. Βίντεο ντοκουμέντο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει πιθανώς έναν από τους βομβιστές αυτοκτονίας. Αίσθηση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι η ανοιχτή σύγκρουση του Προέδρου και του Πρωθυπουργού της χώρας είχε ως αποτέλεσμα να μην ληφθεί κανένα μέτρο, αν και οι μυστικές υπηρεσίες της Σρι Λάνκα είχαν ενημερώσει τις αρχές και την κυβέρνηση από τις 4 Απριλίου. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης έχει κηρυχτεί η Σρι Λάνκα υπό τον φόβο νέων τρομοκρατικών επιθέσεων. Βίντεο ντοκουμέντο είδε το φως της δημοσιότητας από τηλεοπτικό κανάλι της χώρας, όπου φαίνεται ένας άντρας στην εκκλησία του Αγίου Σεβαστιανού την Κυριακή του Καθολικού Πάσχα, πιθανώς ένας από τους βομβιστές αυτοκτονίας που σκόρπισε το θάνατο. Το βίντεο δεν δείχνει τη στιγμή της έκρηξης, όμως αυτές ήταν οι τραγικές συνέπειες μιας εκ των συντονισμένων επιθέσεων εναντίον εκκλησιών και πολυτελών ξενοδοχείων στη Σρι Λάνκα. Στη χώρα κηρύχθηκε η μέρα εθνικού πένθους και ήδη άρχισαν οι πρώτες κηδείες των θυμάτων. I went with my daughter and wife and I also inside the church at that time and it's the end of the ceremony and I just walk out outside and in 5 minutes time there's a bomb blast. I heard about a huge noise and I jump into the church and I saw that my daughter. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΑΜΑΚ, με ανακοίνωσή της η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τις συντονισμένες βομβιστικές επιθέσεις στη Σρι Λάνκα που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων. Ωστόσο, η οργάνωση δεν έχει δώσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό της. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 40 υπόπτων φερόμενων ως μελών του Ισλαμιστικού Κινήματος NTJ. Αντιδράσεις προκαλεί το γεγονός ότι από τις αρχές Απριλίου οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας είχαν προειδοποιήσει το Υπουργείο Άμυνας και την αστυνομία για την άμεση απειλή χτυπημάτων εναντίον εκκλησιών. Never indicated that it's going to be an attack of this magnitude. They were talking about isolated one or two incidents, not like this. And also beside, there is no emergency in this country. We can't request the armed forces to come and assist us. We can only depend on the police. So we have informed the police. Εξαιτίας του τεταμένου κλίματος μεταξύ του Προέδρου και του Πρωθυπουργού της χώρας, το γραφείο του Πρωθυπουργού δεν είχε καν ενημερωθεί για την τρομοκρατική απειλή, με αποτέλεσμα να μην ληφθεί κανένα μέτρο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας της Σρι Λάνκα, οι επιθέσεις διαπράχθηκαν ως αντίπεινα για την επίθεση στα τζαμιά του Christchurch στη Νέα Ζηλανδία στις 15 Μαρτίου από τον ακροδεξιό Μπρέντον Τάραντ, ο οποίος εισέβαλε σε 2 τζαμιά της πόλης πυροβολώντας αδιακρίτως και σκορπίζοντας τον θάνατο σε 50 ανθρώπους. Εκτός φυλακών θα είναι τις ημέρες του Πάσχα μέχρι να δικαστούν οι γνωστοί δικηγόροι Αλέξανδρος Λικουρέζος και Θεόδωρος Παναγόπουλος. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους για την υπόθεση της μαφίας των φυλακών. Και οι δύο δικηγόροι αρνούνται τις κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενώ ο κ. Λικουρέζος εμένει στην απόφασή του να καταθέσει αγωγή κατά της Κατερίνας Παπακώστα για τις δηλώσεις της αναφορικά με το τεκμήριο αθότητας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού.